Ακόμη έναν τέτοιο επιχειρηματία λοιπόν από αυτόν τον κλάδο φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο κεντρικό σπίτι του SBC. Ο λόγος για τον κύριο Παναγιώτη Λεβεντάκη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία Έλε Ελένικα. Καλώς ήρθατε, κύριε Λεβεντάκη. Όπως προείπα, είστε ακόμα ένας επιχειρηματίας που εκπροσωπείτε έναν κλάδο που κατά την εκτίμησή μας είναι από τους πλέον δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας και από τους πλέον εξωστρεφείς. Θα ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Το σχόλιο ενός επιχειρηματία που προσπαθεί σε αυτό το περιβάλλον και με αυτά τα δεδομένα, ένα σχόλιο για την πορεία της οικονομίας. Μια ερώτηση, η οποία όλοι λίγο ας πολύ ξέρουν τι συμβαίνει. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Υπάρχει συρρήκνωση της οικονομίας, της οικονομικής δραστηριότητας. Υπάρχει έλλειψη φρέσκου χρήματος, το οποίο σε συνδυασμό και με την υποτίμηση του εσωτερικού χρήματος δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και επίσης το ότι υπάρχει μια έλλειψη στήριξης της βιομηχανικής και της μεταπιτικής παραγωγής, ναι, σε όλα τα επίπεδα, ενώ ας πούμε όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και μέχρι το τελικό στάδιο του προϊόντος που πρέπει να εξαχθεί, να προμοταριστεί, όλα αυτά. Αυτά δημιουργούν μια κακή ψυχολογία στην αγορά, που είναι πολύ βασικό γιατί το εμπόριο στηρίζεται στην ψυχολογία, στην καλή. Και υπάρχει τέλος πάντων μια αρνητική περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργεί εκμνευρισμό, δυστροπία και αρνητισμό τελικά. Η λογική του να επιχειρήσει κανείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον φαντάζει τουλάχιστον προβληματική, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βρισκόμαστε πλέον εδώ πέραν της επταετίας μεσούσης μιας κρίσης που δεν βλέπει κανείς φως τουλάχιστον στον ορίζοντα. Παρά τα αυτά, όχι μόνο εσείς, αλλά αρκετές εταιρείες, αρκετοί επιχειρηματίες τολμούν το βήμα παραπέρα. Το ερώτημα είναι, έχετε την στήριξη που θα χρειαζόσασταν ως εταιρεία και δει ως εταιρεία με εξωστρεφή προορισμό? Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο το ερώτημα. Εγώ θα πω το εξής, ότι σίγουρα δεν υπάρχει η απαιτούμενη στήριξη για τη βιομηχανική παραγωγή και για τη μεταποίηση, που μεταποίηση είμαστε εμείς. Όταν λέτε, δεν υπάρχει οικονομικά, δεν υπάρχει από πλευράς κρατικών δομών, από πλευράς υπηρεσιών. Θα πω το εξής, ότι οικονομικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, γιατί η κάθε επιχείρηση όπως η δική μας, αυτό που έχει στόχο είναι να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, στις απαιτήσεις της αγοράς, να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, να έχει μια κερδοφορία σεβαστή για να μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Για να κάνει ανάπτυξη όμως δεν της φτάνει μόνο η κερδοφορία, θέλει και κάτι παραπάνω. Αυτό το παραπάνω οφείλει, νομίζω κατά τη γνώμη μου, το κράτος να προσπαθήσει να βρει ποιες είναι οι μεταπτυχιακές εταιρείες, όχι μόνο του δικού μας του κλάδου, γενικότερα, που έχουν μέλλον, που δυνητικά έχουν την ισχύ, είναι υγιείς, έχουν μια δυναμική εξωστρέφεια. Αυτά θα μπορούσαν σε αυτές τις επιχειρήσεις να δοθεί και ρευστότητα, μια όχι τόσο σημαντική. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Τώρα να πει κανείς ότι το τελευταίο διάστημα τα capital controls, πριν όμως από την εμπειρία σας και προ-capital controls, ήταν εύκολη αυτή η διαδικασία τουλάχιστον με τις τραπεζών? Όχι, ήταν το ίδιο πράγμα. Αν σας λέω την προσωπική μου τη γνώμη, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Όπως ήταν πριν, είναι και μετά. Σίγουρα τα capital controls δημιουργούν δυσχερέστερες καταστάσεις όσον αφορά τη διακίνηση των κεφαλαίων, χρήματος, οπωσδήποτε. Αλλά όσον αφορά το θέμα των τραπεζικών παροχών, χρηματοδοτήσεων κλπ, εκεί είχαμε πρόβλημα και έχουμε το ίδιο. Ο κλάδος στον οποίο επιλέξατε να δραστηριοποιηθείτε, ένας κλάδος ο οποίος τουλάχιστον στη χώρα μας είναι άμεσα συνυφασμένος με την βασική παραγωγή της χώρας, να φέρουμε φυσικά στην ελιά και στο ελαιόλαδο. Εθνικό προϊόν. Εθνικό προϊόν, πολύ σωστά λέτε. Παρά τα αυτά, είναι και ένας κλάδος ο οποίος δύσκολα θα συναντήσει κανείς σοβαρή εταιρεία, βάλτε το εισαγωγικά και αποδεδώστε το σε μένα το χαρακτηρισμό, που δεν έχει εξωστρεφή προσανατολισμό ή δεν έχει και εξωστρεφή προσανατολισμό και εξαγωγικό προσανατολισμό. Δεν θα ρωτήσω αν είναι τυχαίο, γιατί προφανώς δεν είναι. Θα ρωτήσω πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο είναι για έναν επιχειρηματία που συστήνει μια νέα εταιρεία όπως η δικιά σας, και θα τα πούμε στη συνέχεια για την ΕΛΕΑ πιο αναλυτικά, να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Ακούγεται ωραίο. Εθνικό προϊόν, δυναμικό προϊόν πραγματικά, εξαιρετικό σαν ποιότητα. Έχει όλα τα εχέγγυα να κάνει θράψη η οικονομία πίσω από αυτό το προϊόν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θέματα τα οποία δεν το αφήνουν να φύγει, να αναπτυχθεί δυναμικά όσο μπορεί και όσο δηλαδή έχει μεγάλη δυνατότητα. Όπως?
λόγος είναι ότι δεν βοηθιέται εθνικά, νομίζω εγώ. Βλέποντας σαν παράδειγμα άλλες οικονομίες πάνω σε εθνικά προϊόντα, όπως είναι της Ιταλίας, μπορεί να δει κανείς πώς προστατεύουν τα προϊόντα τους κάτω από την Ιταλική σημαία οι Ιταλικές αρχές. Πραγματικά. Και όχι μόνο οι Ιταλικές αρχές. Μην τα βάζουμε μόνο. Μην μπούμε μόνο για τις αρχές, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, οι παραγωγοί, όλοι. Έχουμε ένα έλλειμμα πάνω σε αυτό. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Κάτω από την ελληνική σημαία, ομαδοποιημένοι, να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε όχι μόνο στο ελαιόλαδο και γενικότερα. Μετά το ελαιόλαδο, που μπορεί να λειτουργήσει σαν ατμομηχανή, να έρθουν από πίσω και όλα τα υπόλοιπα παραγόμενα προϊόντα. Η ΕΛΕΑ είναι μια εταιρεία, θα μας πείτε εσείς λίγο το ιστορικό της, σχετικά νεόκοπη. Είμαστε στην αγορά περίπου 3 χρόνια. Mm-hmm. Ναι, νέα εταιρεία. Εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία η δραστηριότητα της είναι εμφιάλωση, τυποποίηση και εμπόριο εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και ελιών βρόσιμων. Με εσωτερική και φυσικά και εξωτερική, όπως είπαμε. Φυσικά. Ο προσανατολισμός μας και το βλέμμα μας είναι πάντα προς τα έξω. Θέλουμε, εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας και ο λόγος είναι ότι να το δούμε και εθνικά, όχι μόνο σαν επιχείρηση, δική μας επιχείρηση, ότι κάνοντας εξαγωγές μάλλον, φέρνουμε φρέσκο χρήμα στην ήδη προβληματική ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Πάνω σε αυτό, θέλω να πω μια κουβέντα όσον αφορά το θέμα τη στήριξη των επιχειρηματιών, μάλλον των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τέτοιου τύπου, μικρών και μεσαίων, από φορείς που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή η ευθύνουσα πορεία της ελληνικής οικονομίας, μέσω της στήριξης βιομηχανίας και μεταποίησης, το τονίζω τη μεταποίηση, γιατί προς το παρόν τουλάχιστον η βιομηχανία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται τεράστια κεφάλαια που δεν υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Και στην μεταποίηση έχουμε κάποια πρώτη βάση. Ακριβώς, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, το βλέπουμε από τα δικά μας, από τις δικές μας προοπτικές και εμπειρίες. Και πραγματικά τα μέσα που χρειάζονται, νομίζω ότι αν υπάρχει βούληση, μπορούν να επιτευχθούν. Τα μέτρα δεν είναι τίποτα. Είναι η ρευστότητα μικρού μεγέθους, μικρής κλίμακας. Είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις οπωσδήποτε που θα πρέπει εκεί να δοθεί μια προσοχή. Ακριβώς, φορολογικά κίνητρα. Στις εξαγωγές βέβαια, διεθνείς εκθέσεις κλπ. Να μας βοηθήσουν εκεί, γιατί τα κόστη των εκθέσεων στο εξωτερικό είναι δυστυχώς. Βεβαίως. Κάτι το οποίο έχοντας πλέον αρκετή εμπειρία και από τη συγκεκριμένη αγορά, οπότε καταλαβαίνω οι φίλοι μας οι Ιταλοί, οι Τούρκοι και οι Τινήσιοι το κάνουν πολύ καλύτερα, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το κάνουν καλύτερα. Πάντως υπάρχει ανταγωνισμός. Εντάξει. Και εμείς δεν φοβόμαστε. Mm-hmm. Είμαστε. Μπορούμε. Ερώτηση λοιπόν. Σε ποια προτεραιότητα θα βάζετε τα αιτήματα τα βασικά του κλάδου, της εταιρείας και του κλάδου? Το βασικότερο απ' όλα είναι να υπάρχει μια αρρωγή από το θέμα του κράτους. Στο θέμα της ρευστότητας που είναι το πρώτο, κυρίαρχο. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα του προβλήματος της ρευστότητας του κλάδου μας. Για παράδειγμα, πέρσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το ελαιόλαδο και την τυποποίηση, κυρίως την μεταποίηση του ελαιολάδου. Λοιπόν, ο λόγος ήταν οι αυξανόμενες τιμές, οι συνθήκες της αγοράς, οι δυσκολίες της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Και τι γινόταν τώρα? Οι Ιταλοί έμποροι, συνάδελφοί μας, και οι Ισπανοί, λόγω προβλημάτων που είχαν στην παραγωγή τους, του ελαιολάδου, ερχόντουσαν και αγόραζαν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πρώτης ποιότητας φυσικά, ελληνικό, από εμάς, χύμα. Πώς? Με ρευστότητα, το οποίο τους παρήχε επιδοτούμενο επιτόκιο η κεντρική κυβέρνηση της κάθε χώρας τους. Με 1,25%. Λοιπόν, αυτό αν δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με την ελληνική μεταποίηση, τι είναι, που εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε όχι καν δάνειο. Ούτε καν δάνειο. Αυτό είναι το πρώτιστο. Σίγουρα υπάρχουν και βοήθειες, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, υπάρχουν και βοήθειες αξιόλογες, σημαντικές, όπως για παράδειγμα να αναφέρω, συμμετείχαμε τελευταία σε μια μεγάλη έκθεση, τη Food Expo του 2016,
υπό την προστασία, να το πω έτσι, της περιφέρειας Αττικής, η οποία πραγματικά είναι δημόσιο, έτσι. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, μια δυσκινησία. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρεια Αττικής μας βοήθησε να συμμετάσχουμε σε αυτή την έκθεση με επιτυχία. Ήταν πολύ καλή έκθεση. Τους ευχαριστούμε και πιστεύω ότι μακάρι να προχωρήσουν και παραπέρα. Να μην μείνουμε μέχρι εδώ, αλλά η προσπάθειά τους να συνεχιστεί. Αυτό είναι... Δηλαδή είναι... Γιατί πρέπει να αποδείξουμε το κύριο Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι... Δεν θα έπρεπε να... Θα έπρεπε να το αναφέρουμε ως αυτονόητο. Θα πρέπει να ήταν αυτονόητο το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια Αττικής πρέπει να βοηθάει τις εταιρείες που βρίσκονται εντός των ορίων της. Πλέον όμως έχουμε φτάσει στο σημείο ότι πολύ καλά κάνουμε και το. Και αν θέλετε, το σημειώνουμε, διότι πρέπει όντως κάποια στιγμή να γίνει αυτονόητο αυτό το οποίο με τόση έτσι, αν θέλετε, χαρά που σημειώνεται. Ακριβώς. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι επίσης ότι παίζει ρόλο ότι και στην περιφέρεια Αττικής βλέπουμε νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά και δηλαδή μας βοηθάνε και εμείς προσπαθούμε να είμαστε αντάξιοι των απαιτήσεων, της εμπιστοσύνης τους, όλα αυτά. Κάτι τελευταίο. Παρατηρώ, βλέποντας και τις συσκευασίες των προϊόντων που έχετε φέρει, ότι είναι η εξωστρέφεια του προϊόντος αποτυπωμένη και στην συσκευασία και στον τρόπο, ας πούμε, αν θέλετε, προβολής προϊόντος. Πιστεύετε ότι έχουμε ανάγκη, να το πω πολύ λαϊκά και πολύ, αν θέλετε, να μην χρησιμοποιήσω την διπλωματική γλώσσα, έχουμε ανάγκη το περιτύλιγμα για να κερδίσουμε το προϊόν? Όλα χρειάζονται. Και το marketing και η παρουσία της εταιρείας και το προφίλ του εταιρικού το σωστό και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις κλπ. Να υπάρχουν, ας πούμε, δημόσιες σχέσεις καλές. Όλα υπάρχουν. Και φυσικά το καλό προϊόν. Αλλά μόνο το καλό προϊόν δύσκολα. Θέλει όλο το πακέτο. Νομίζω εμείς ότι το έχουμε. Ας ελπίσω λοιπόν ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Λεβεντάκη, θα έχετε να μας πείτε θετικότερα πράγματα από αυτά για τα οποία αναλύσαμε. Ούτως ή άλλως, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και συνέχεια της προσπάθειάς σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Πάντα προσπαθούμε να δούμε βήμα σε νέες προσπάθειες. Αυτό είναι τουλάχιστον ένα κάτι που χρειάζεται η ελληνική οικονομία πρώτα απ' όλα.